Πάμε τώρα στα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και στα προβλήματα των αγροτών, καθώς αυτά δεν έχουν τελειώσει με την εκπνοή του 2022 και πολλοί εξ αυτών περιμένουν ακόμη τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις να γίνονται πράξη. Θα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα των αγροτών, καθώς ετοιμάζονται για την κρίσιμη σύσκεψη στην Θεσσαλία, σύσκεψη η οποία ενδεχομένως θα ανοίξει τον δρόμο των κινητοποιήσεων. Στην κουβέντα μας θα συμμετάσχει η πρόεδρος, ήδη τη βλέπουμε, η Διαμάντο Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου και Περιχώρων. Κυρία Κρητικού, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε και εσείς να παράγετε για να μπορεί και να βρούμε φτηνότερα προϊόντα, εχώρια προϊόντα, αλλά και ο πρωτογενής τομέας να παραμείνει ζωντανός. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη, σε εσάς, στην τηλεόραση του Flash, στους ακροατές. Μια καλή χρονιά, 2023-2023, ευχές σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα να είναι γερός, να υπάρχει υγεία. Η δουλειά μας είναι όντως να παράγουμε και νομίζω ότι τα πιο οικονομικά προϊόντα ότι είναι τα αγροτικά προϊόντα. Είναι αυτά που μπορεί, ας πούμε, ο καταναλωτής, όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές τους, όσο δύσκολες και να είναι οι καιρικές συνθήκες, φτάνουν στο τραπέζι μας σε πολύ καλή τιμή σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό όμως δεν μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανακαλλιεργούμε, να ξαναπαράγουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κόστος, επειδή ό,τι άλλο υπάρχει γύρω μας έχει εκτοξευθεί ως τιμή, δεν μπορούμε πλέον να φροντίσουμε τα παραγόμενα προϊόντα, να φροντίσουμε τις παραγωγές μας για να μπορέσουμε να ξανάρθουν στο τραπέζι μας, στα σπίτια μας, όλα αυτά που με αυθονία η ελληνική γη μπορεί να μας δώσει. Τώρα, στην εκπνοή του 2022, κάπου στα μέσα του Δεκέμβρη, περιμέναμε κάποιες εξαγγελίες από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έγιναν κάποιες εξ αυτών, αλλά δεν ξέρω, σας έχουν πείσει, είστε ικανοποιημένοι. Γιατί ξανασυζητάτε για κινητοποίηση? Τι είναι αυτό που δεν πάει καλά? Κύριε Μαυρίδη, μία εξαγγελία έγινε, ανακοινώθηκε και αλήθεια αρχίζουμε και θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε όλοι. Τελικά, υπό ποιες συνθήκες η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις? Μετά από τις έντονες κινητοποιήσεις οι οποίες γίνανε, ξεκίνησαν από το Δεκέμβριο στην Καρδίτσα και στην Αγιά, αποφασίστηκε να δοθούν χρήματα στους μηλοπαραγωγούς με διάκριση όσον αφορά τους υπόλοιπους της χώρας, μόνο στους μηλοπαραγωγούς της Αγιάς. Ότι θα δοθεί ένα ποσό των 300 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, ακολουθεί μια υπουργική απόφαση που μιλάει και για τις υπόλοιπες περιφέρειες, αλλά χωρίς να διευκρινίζει και να ξεκαθαρίζει τίποτα. Τον Δεκέμβριο πραγματοποίησε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων μια σύσκεψη της γραμματείας. Οι συνάδελφοι αγρότες στη Λάρισα ήταν ήδη έξω με τα τρακτέρ τους. Από εκεί και πέρα δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις τους. Κατέβηκαν στην Αθήνα, συναντήθηκαν με τον Υπουργό και ο Υπουργός είπε ότι θα πει τα μέτρα μετά τις 15 του μήνα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ανήγγειλε ότι θα πληρωθούν οι μηλοπαραγωγοί της Αγιάς με 300 ευρώ το στρέμμα. 300 ευρώ το στρέμμα, δεν θα πω ότι είναι λίγα χρήματα, δεν θα πω ότι είναι πολλά χρήματα. Πολύ αντικειμενικά όμως το κόστος παραγωγής των μήλων ξεπερνάει τα 450 ευρώ. Βέβαια, εντάξει, στην Αγιά, εντάξει στην Αγιά. Εδώ στην περιοχή μας? Στην περιοχή μας δεν λέει τίποτα. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση που λέει ότι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι νομοί. Τον τρόπο, το πότε και το πώς δεν το εξηγεί πουθενά. Ο κοινωνικός αυτοματισμός για τις κυβερνήσεις είναι πολύ εύκολος. Ξέρεις τώρα, βάζοντας απέναντι τους παραγωγούς από την Κοζάνη, τους παραγωγούς από τη Φλόρινα με τους παραγωγούς από την Αγιά, είναι ένα καλό τρίκ για να μπορέσουμε να προσχολούμε το μυαλό μας και να διαχειριζόμαστε τη φτώχεια μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς έγινε η επιλογή. Ανέφερα και στην αρχή ότι επιβεβαιωνόμαστε μάλλον ότι κάτω από την πίεση, από την άσκηση πίεσης, πάρθηκε η απόφαση αυτή και νομίζω πως δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε. Για να μείνουν όλοι οι άλλοι μηλοπαραγωγοί εκτός. Και όχι μόνο, δεν αφορά μόνο τους μηλοπαραγωγούς, έτσι. Το πρόβλημα του κόστου, το πρόβλημα της Ουκρανίας, το πρόβλημα του πολέμου, το πρόβλημα της Αιγύπτου, δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, μόνο τα μήλα. Ουσιαστικά μιλάμε για την ενίσχυση του αγροτικού προϊόντος, του εισοδήματος
λόγω των, το εμπάρκο που έχει γίνει με την Ρωσία, αλλά δεν, και με τις αγορές που δεν υπάρχουν πια για τα προϊόντα. Ναι, του εμπάργου της Αιγύπτου ουσιαστικά, του capital control της Αιγύπτου, της μη απορροφητικότητας του προϊόντος, του μήλου και των άλλων προϊόντων, και από εκεί και πέρα είναι ο πόλεμος. Αυτά που έφερε ο πόλεμος, τη μη απορρόφηση των προϊόντων που ήταν αποτέλεσμα της κρίσης του πολέμου. Τώρα, για όλα τα προϊόντα όμως, δεν αφορά μόνο τα μήλα αυτό. Τι ετοιμάζετε, τι συσκέπτεστε, τι σχεδιάζετε? Κύριε Μαυρίδη, μετά την εξοντωτική ακρίβεια για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τους αγρότες, μετά τα εξοντωτικά μέτρα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και βλέπουμε ότι καθημερινά να σφίγγει ο κλοιός όσον αφορά την επιβίωση πολλών πολιτών, των περισσότερων πολιτών και ιδιαίτερα των αγροτών, είμαστε εν ώψη μιας νέας καλλιεργητικής περίοδου. Θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα μπούμε, πώς θα καλλιεργήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Ξέρετε ότι εκκρεμούν ακόμη ότι οι τιμές που έχουν πληρωθεί τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονται καθόλου στο κόστος, και αυτό είναι μια άλυτη, ένα άλυτο πρόβλημα. Γι' αυτό για πολλωστή φορά, χιλιοστή φορά μας αναγκάζει, ούτως ή άλλως ήταν μια δέσμευση της Γραμματείας της Πανελλαδικής ότι 8 του Γενάρη θα κάνουμε μια παναγροτική σύσκεψη στην αίθουσα του Κιλελέρη στη Νίκαια για να δούμε πώς θα πορευτούμε και πώς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για τη διεκδίκηση και την επιβίωσή μας. Ανοιχτό ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, να ξαναδούμε τρακτές στους δρόμους. Ανοιχτότατο, κύριε Μαυρίδη, ανοιχτότατο, γιατί βλέπετε ότι ο λίγος χρόνος, οι αναγγελίες ξεκινάνε από τέλη Νοέμβρη, ότι ναι, θα δοθεί αυτό, ναι, θα γίνει αυτό, ναι, ήδη έχουν περάσει 3 μήνες και δεν έχουν τακτοποιηθεί πάρα πολλές εκκρεμότητες και πάρα πολλά από αυτά που περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνετε, όσο αργούν τα χρήματα να έρθουν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Δηλαδή, μετά από μία ζημία, μετά από μία καταστροφή, και η μία ημέρα και οι 10 μέρες είναι πάρα πολλές για το σπιτικό του αγρότη να μην έρχονται χρήματα. Καλά κάνουν και ανακοινώνονται όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να φτάνουν και σε εμάς για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και εμείς την οικογενειακή μας κατάσταση. Με τις ανακοινώσεις δεν πληρώνεις υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης της Νίκαιας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, συγχαρές. Πραγματικά που δεν φτάσανε το 2022 να γεμίσουν τα σπιτικά όλων μας και να είναι το 2023 μια χρονιά καλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Μακάρι.